Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Απλά κοιτούσαμε τη μοίρα μας. Δράμα. Οι ζημιές είναι τεράστιες. Αν εμείς δεν αρρωστήσουμε, πάλι καλά εμείς θα είμαστε. Φόβος ήταν. Καμία βοήθεια. Παρατημένη στο έλεος του Θεού. Από ψηλά η απόλυτη καταστροφή. Έρθαν το ποτάμι, έρθαν το νερό, παιδί μου. Κάτω μέσα στα νερά η απόλυτη απελπισία. Οι ζημιές είναι τεράστιες, αυτοκίνητα καταστράφηκαν, περιουσίες, κοπάδια με πρόβατα, μελίσια. Προσπαθούμε να περάσουμε μέσα από μια απέραντη λίμνη. Η κάμερα του Open μπαίνει στην πόλη της Καρδίτσας. Παντού υπάρχει νερό. Καθαρίζουμε, έχουμε 48 ώρες άϊπνη. Εικόνες σοκ. Μισογκρεμισμένα σπίτια μέσα στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοναδική ενοικός του απομακρύνθηκε μόλις 15 λεπτά πριν αυτό καταρρεύσει. Το μισό σπίτι της κυρίας Δήμητρας στέκεται όρθιο. Το μπαλκόνι αιωρείται. Κάποια από τα έπιπλα είναι ακόμα στη θέση τους. Ήσασταν μέσα στο σπίτι. Μέσα, στην αδερφή μου. Αφού είπαν κάτι που περνούσαν, το νερό έβγαινε από τα κάγκελα. Λέει, εδώ τι έφερε το νερό. Σε ολόκληρη την πόλη τα σπίτια είναι πλημμυρισμένα. Σε κάποια οι τείχοι έχουν φαγωθεί από τα ορμητικά νερά. Παντού λάσπες, απόγνωση και οργή. Πώς θα το βγάλω, πώς θα το βγάλω, παιδιά. Πώς θα το βγάλω, τι γίνεται. Πώς θα το βγάλω. Μέχρι απάνω το νερό, κοίτα εδώ. Γέλιαξε τώρα, λάσπη έχουμε από το πρωί έχουμε. Οι αντιλίες δουλεύουν ασταμάτητα για να απομακρύνουν τόνους νερού από τα σπίτια. Έχουμε υποσταθμό τη ΔΕΗ από εδώ κάτω. Η ΔΕΗ μας ήρθε, μας έκλεισε το ρεύμα, αλλά η πυροσβεστική μας αγνόησε εντελώς, λέγοντας ότι είμαστε σε προτεραιότητα από τις 7 η ώρα το απόγευμα χθες. Οι κατοικοί προσπαθούν να απομακρύνουν τις λάσπες με ό,τι μέσο διαθέτουν. Δεν έχουμε και ρεύμα να βάλουμε πιστικά για τέτοια. Πέρα δεν έχουν κρυβάτια να κοιμηθούνται. Χιλιάδες σπίτια έχουν υποστεί ζημιές από τις πλημμύρες, ενώ η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση δεν έχουν αποκατασταθεί. Περιπτώσεις που έχουν πλημμυρίσει 5.000 περίπου οικίες μέσα στην Καρδίτσα. Έχουμε κανονίσει με τα ξενοδοχεία της πόλης και τους δέχονται. Ρεύμα δεν έχει η Καρδίτσα και πολλά χωριά αυτή τη στιγμή. Πολλά χωριά δεν έχουν, μερικά χωριά μάλλον δεν έχουν και νερό. Το δικό τους αγώνα για να επανέλθουν δίνουν και οι καταστηματάρχες της πόλης, οι οποίοι όταν άνοιξαν τις πόρτες των μαγαζιών τους, το μόνο που αντίκρισαν ήταν λασπόνερα. Μέχρι που έφτασε. Η ορμή του νερού κατάφερε να σπάσει και κάποιες βιτρίνες. Με σκούπες και λάστιχα επιχειρούν να καθαρίσουν τις περιουσίες τους. Ό,τι υπήρχε στα μαγαζιά από έπιπλα μέχρι ηλεκτρικά καταστράφηκαν. Εμπόρευματα χιλιάδων ευρώ πετάγονται στα σκουπίδια. Πολύ καλή, πώς θα έρχεται η ζημιά που έχουν πάρει στο μαγαζί. Αγανακτισμένοι ιδιοκτήτες μετράν τις ζημιές και όπως χαρακτηριστικά λένε η πλημμύρα ήταν το τελειωτικό χτύπημα για την τοπική οικονομία.